Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Δόξα τη αυτού τριημέρω εγέρση. Οχτώ ημέρες έχουν περάσει από την Ανάσταση του Κυρίου μας και σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ψηλάφιση του Κυρίου μας από τον Απόστολο Θωμά και την σωτήριο αυτού ομολογία. Με την Ανάστασή του ο Κύριος την πρώτη μέρα εμφανίστηκε στους μαθητάς του, στους Αποστόλους, τους ευλόγησε, τους χάρισε την ειρήνη, ειρήνη μην. Εκεί στο υπερώο που ευρίσκοντο. Από εκεί όμως έλειπε ο Απόστολος Θωμάς. Και από ό,τι λένε οι πατέρες, κατ' οικονομίαν Θεού έλειπε ο Απόστολος Θωμάς, ούτως ώστε αυτός ο οποίος ήταν λίγο ερευνητικός και δίψυχος κάποια στιγμή, όταν του είπαν οι Απόστολοι, εωράκαμε τον Κύριο, είδαμε το Θεό, το Χριστό αναστημένο. Εκείνος αμφέβαλε και ζήτησε αποδείξεις. Εάν δεν δω τις πληγές από τα καρφιά που έλαβε πάνω στο Σταυρό ο Κύριος στα χέρια του και αν δεν βάλω τα χέρια μου σε αυτές τις πληγές και αν δεν βάλω τα χέρια, το χέρι μου στην πλευρά του Κυρίου που ενοίγει με τη λόγχη του στρατιώτου, δεν θα πιστέψω, είπε. Ο Θεός όμως που είναι κοντά σε όλους μας και όταν βλέπει καλή προαίρεση και διέκρινε αυτή την καλή προαίρεση στον Απόστολο Θωμά, ήταν άπιστος, αλλά οι πατέρες λένε «Ω, καλής απιστίας του Θωμά». Ήταν καλής προαιρέσεως η απιστία του. Δεν έλεγε ότι εγώ κι αν δω ακόμα δεν θα πιστέψω. Ου μη πιστέψω καν μη πιστέψω, όπως έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι. Επειδή είδε την καλή προαίρεση, μετά 8 ημέρες και πάλι εμφανίστηκε ο Κύριος και του λέει του Αποστόλου Θωμά, έλα, έλα δες τις πληγές μου, βάλε το χέρι σου στις πληγές που άφησαν τα καρφιά πάνω στο σταυρό στα χέρια μου και άγγιξε και την πλευρά μου. Ο Απόστολος μόλις είδε τον Κύριο, δεν χρειάστηκε να κάνει περαιτέρω αυτά που έλεγε και ομολόγησε αμέσως, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Εσύ είσαι ο αφέντης μου, εσύ είσαι και ο Θεός μου». Αυτή τη σωτήρια ομολογία εορτάζει σήμερα η Εκκλησία, αλλά εορτάζει, θα λέγαμε, και τη σύσταση του Ιερού Μυστηρίου της Εξομολογήσεως, διότι εκεί ο Θεός είπε στους Αποστόλους, «Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Σας χορηγείτε το Πνεύμα το Άγιο», τους είπε. «Και σε όσους από τους ανθρώπους έρθουν σε εσάς και ζητήσουν να τις συγχωρήσετε, να τους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, εφόσον εσείς τους συγχωρήσετε, θα είναι συγχωρημένες ταυτόχρονα και στον ουρανό. Εάν εσείς δεν τις συγχωρήσετε, τότε ούτε στον ουρανό θα είναι συγχωρημένες». Έχουμε τη σύσταση του Αγίου Μυστηρίου της Εξομολογήσεως, χωρίς την οποία, αγαπητοί μου αδελφοί, νομίζω ότι δεν σώζεται κανένας. Οι Απόστολοι μας, οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, που φτάνουν μέχρι τις ημέρες μου, που είναι η σημερινή πνευματική, οι εντεταλμένοι από τον Οικείο Επίσκοπο να εξομολογούν και να συγχωρούν αμαρτίες, είναι εκείνοι που θεραπεύουν τους δικούς μας τύπους των ύλων της ψυχής μας. Είναι αυτοί που θεραπεύουν τα τραύματα τα δικά μας της ψυχής μας και μας χαρίζουν την άφεση των αμαρτιών και μας αναγεννούν, μας δίνουν
το βάπτισμα της μετανοίας μας χαρίζουν την άφεση των αμαρτιών μας και μας ανακαινίζουν από παλαιούς ανθρώπους, μας κάνουν νέους ανθρώπους. Ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Κύριλλος έλεγε, σε ένα χωριό της Λιβαδιάς υπήρχε εκεί μια νεοκόρα στο ναό που ετοιμάτως στη μνήμη του Τιμίου Προδρόμου. Αυτή η νεοκόρος όταν πήγαινε να κοινωνήσει, δεν πήγαινε να εξομολογηθεί, αλλά πήγαινε μπροστά στην εικόνα του Τιμίου Προδρόμου και έλεγε, ξέρεις εσύ Αγιάννη μου, ξέρεις τι έκανα, σχόραμε. Πήγαινε κοινωνούσε για πολλά χρόνια έτσι. Κάποια φορά που ξαναπήγε και ήταν να κοινωνήσει την επόμενη μέρα, την ώρα που έλεγε «Ξέρεις εσύ Αγιάννη μου», βγαίνουν δύο χέρια από την εικόνα του Αγίου Ιωάννου και τις δίνουν δύο σκαμπύλια πολύ δυνατά. Αφού λέει λιποθύμησε και έπεσε κάτω και παρέμεινε για δυο και πλέον ώρες εκεί στην εκκλησία όπου πήγαν τα παιδιά της και τη βρήκανε. Πριν λιποθυμήσει, της είπε ο Αγιάννης, «Εγώ απεστάλλην από το Θεό να κηρύττω μετάνοια. Την άφεση αμαρτιών την δίνουν οι πνευματικοί». Χωρίς εξομολόγηση, της είπε, «Ποτέ δεν θα προσέλθεις εφόσον η ψυχή σου δεν είναι καθαρή». Κάτι που έλεγε συνεχώς ο Άγιος Ιάκωβος, ο ηγούμενός μας, ο νέος Άγιος της Εκκλησίας μας, «Χωρίς την ψυχή μας καθαρή», έλεγε, «δεν έχουμε κανένα όφελος από τη Θεία Κοινωνία». Και μάλλον θα έλεγα ότι προσθέτω με βάρος. Επίσης έλεγε ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Κύριλλος μια ιστορία που συνέβη στο Άγιον Όρος. Στη Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους επήγαν ένα νέο ο οποίος είχε ζήσει τη ζωή με όλο το μεγαλείο της αμαρτίας. Έβλεπε όμως ότι η ζωή δεν βγαίνει έτσι και επειδή ταλαιπωρείτο και από τους δαίμονες θέλησε να πάει να αφοσιώσει τη ζωή της στο Θεό σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους. Πήγε λοιπόν, εκεί είχαν πάει εκείνη την εποχή ένα παλικάρι, ένα νηψιό ενός στρατηγού γνωστού της Μονής, το οποίο υπέφερε από δαιμόνια, ήταν δαιμονισμένο. Και παρακάλεσαν εκεί τον ηγούμενο και τους πατέρες να τον φιλοξενήσουν σε ένα κελάκι για κάποιο διάστημα, να το διαβάζουν τις ευχές των εξορκισμών για να μπορέσει να ελευθερωθεί από τα δαιμόνια. Πράγματι. Και όταν πήγε αυτός ο νέος από την Αθήνα, του ανέθεσαν να τον διακονεί, να του πηγαίνει το φαγητό του, ό,τι άλλο χρειάζεται. Πράγματι. Πήγαινε το παλικάρι, το φαγητό και ό,τι χρειαζόταν σε αυτό το δαιμονόπληκτο. Μόλις πήγαινε, άρχιζε αυτός. «Ρε εσύ, θυμάσαι τι έκανες τότε στα παγκάκια. Θυμάσαι τι έκανες τότε. Θυμάσαι αυτό, θυμάσαι το άλλο». Και του βγάζε όλα τα άπλυτα στη φόρα, όλες τις αμαρτίες. Το παλικάρι δεν μιλούσε. Έσκυβε το κεφάλι και σιωπούσε. Κάποτε πήγαν με τον ηγούμενο το φαγητό σε αυτό το δαιμονόπληκτο. Άρχισε λοιπόν το δαιμόνιο πάλι μπροστά στον ηγούμενο να φωνάζει. «Ρε εσύ, θυμάσαι τι έκανες τότε στα παγκάκια. Θυμάσαι τι έκανες εκείνο, θυμάσαι τι έκανες το άλλο». Ο ηγούμενος εξεπλάγει, του λέει, «Δεν μου λες, αυτά που λέει ο δαίμονας είναι αλήθεια ή κατά φαντασίαν το δαιμόνιο τα λέει». Γιατί συνήθως ο δαίμον ψέματα λέει, είναι ο πατήρ του ψεύδους για να μπερδέψει τους ανθρώπους. Αλλά λέει και τις αλήθειες. Λέει, «Δυστυχώς γέροντα, είναι όλα αλήθεια. Και γιατί δεν εξομολογήθηκες? Ντρεπόμουν». Βλέπετε, ο έξω από εδώ, όπως λένε οι πατέρες,
όταν είναι να κάνουμε καμιά αμαρτία, μας πρόχνει. Φέρνει στο λογισμό μας βολικές σκέψεις. Δημιουργεί συνθήκες βολικές για να αμαρτήσουμε. Παίρνει την ντροπή από πάνω μας. Όταν όμως είναι η ώρα να εξομολογηθούμε, τότε έρχεται και μας φέρνει ντροπή. Αυτή η ντροπή δεν είναι κατά Θεόν. Πρέπει να την νικήσουμε, να ξεπεράσουμε την ντροπή και με θάρρος και με ειλικρίνεια να ομολογήσουμε τα λάθη μας. Του λέει, τώρα ευθύς θα πάμε στον πνευματικό να εξομολογηθείς. Πραγματικά πήγανε στον πνευματικό, εξομολογήθηκε, λέει, το παλικάρι με συντριβή καρδίας, με δάκρυα, με μετάνοια. Την άλλη μέρα ξαναπήγαν. Άρχισε ο δαίμονας να λέει, «Ρε εσύ, θυμάσαι τι έκανες...» Τίποτα παραπέρα. «Ρε εσύ, θυμάσαι τι...» Τίποτα παραπέρα. Γύριζε σελίδες, γιατί όλα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, ό,τι κάνουμε, ό,τι λέμε, ό,τι σκεφτόμαστε, το θέλουμε, δεν το θέλουμε, καταγράφονται στο βιβλίο της ζωής μας. Και κοιτάπια κρατάνε και οι εξαποδίτες. Αλλά όμως, επειδή είχε εξομολογηθεί το παλικάρι, δεν είχε την εξουσία να πει τίποτε, διότι με την εξομολόγηση διαγράφονται τα πάντα. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούτε κοιλίδα αμαρτίας δεν μένει, ίχνος. Και την πιο χαλεπή, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, την πιο χαλεπή, την πιο βαριά αμαρτία, όταν την εξομολογηθείτε, έχει ο πνευματικός με το πετραχυλάκι του την εξουσία από τον ίδιο το Δεσπότη Χριστό να τη διαγράφει, να τη συγχωρεί. Αφού είπε ο δαίμονας, το τέλος είπε μια φράση, μην με παρεξηγήσετε που θα σας την πω, «Σε ποιο κερατά, ρε, πήγες και σου τα έσβησε». Βλέπετε, διαγράφονται τα λάθη μας όλα, τα εκούσια και τα ακούσια, με την εξομολόγηση. Να μην διστάζουμε, να μην τρεπόμαστε, να μην φοβόμαστε. Άνθρωποι είμαστε, χωικοί άνθρωποι είμαστε, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος. Τι περιμένεις, παιδί μου, και εκείνο θα έχουμε και το άλλο θα έχουμε, αλλά να πηγαίνουμε στο πετραχύλι ενός καλού πνευματικού, να ψάχνουμε, έλεγε. Όπως για το σώμα μας ψάχνουμε έναν καλό γιατρό, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, έτσι και για την ψυχή μας να ψάχνουμε ένα καλό πνευματικό, όχι όπου να είναι, να μας αναπαύει, να μας βοηθεί, να μας παιδαγωγεί και να μας δείχνει το δρόμο για τη σωτηρία. Έτσι λοιπόν και εμείς, με τη χάρη της Παναγίας μας, των Αγίων Δαβίδ, των Αγίων Ιακώβου, του Αγίου Αποστόλου Θωμά, που ομολόγησε την πίστη του παρά τους αρχικούς δισταγμούς του, του Αγίου Προφήτου Ισαΐου, που έζησε 800 χρόνια πριν τον Χριστό και προεφήτευσε σε πολλές προφητείες για την έλευση του Μεσσίου, του Χριστού, αλλά και για το όνομα του Κυρίου μας, το όνομα αυτού, και καλέσει στο όνομα αυτού Εμμανουήλ, που θα πει «Μαζί μας ο Θεός». Και ο οποίος έζησε σε χρόνια δύσκολα, ο προφήτης Ισαΐας, που υπήρχε αποστασία και αμαρτία και έλεγε συνεχώς στο λαό ότι οι ταλαιπωρίες από αρρώστιες, από επιθέσεις εχθρικές άλλων λαών, όλα προήρχοντο από την αμαρτία. Μήπως έχει σχέση αυτό και με τη δική μας εποχή? Και κήρυτε μετάνοια. Εκεί λοιπόν είδε, σε αυτόν τον αγώνα τον πνευματικό που έκανε για τη μετάνοια του λαού, είδε ένα υπερφιές θέαμα. Είδε το Θεό, τον Κύριο της δόξης, να κάθε σε θρόνο επιρημένο και τα Σεραφείμ γύρω του να ψάλουν το Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης αυτού. Και ένα, λέει, από τα Σεραφείμ πήρε με λαβίδα έναν άνθρακα, ένα κάρβουνο αναμένο από το θυσιαστήριο και πήγε, του άγγιξε τα χείλη με θυμίαμα επάνω και του λέει, «Τώρα σβήνονται όλες οι αμαρτίες σου».
Είδατε, οι πάντες έχουμε ανάγκη από το να διαγραφούν, από το να συγχωρηθούν οι όποιες μικρές ή μεγάλες αμαρτίες μας. Αλλά πέραν από τις μικρές και τις μεγάλες αμαρτίες μας, ο στόχος μας τι είναι? Ο στόχος μας είναι να ποθούμε το Χριστό, να έχουμε το θείο έρωτα όπως είπαμε, να αγαπούμε τον Θεό, να έχουμε τον Θεό κέντρο στη ζωή μας. Διότι μια μέρα όλα αυτά τα τερπνά του κόσμου, όλα αυτά που μας ευχαριστούν, θα τα αφήσουμε και θα φύγουμε γυμνοί και τετραχυλισμένοι. Και τότε θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού για να δώσουμε ο καθένας λόγο κατά τα έργα Του. Άνθρωποι είμαστε, όλοι παρασυρώμεθα, όλοι επηρεαζόμαστε από αισθήματα, από συναισθήματα, από διάφορες καταστάσεις, αλλά χρειάζεται να κάνουμε επανεκκίνηση, να αρχίζουμε από την αρχή και πάλι από την αρχή. Με τις πρεσβείες και του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Ενβουνένης, ο οποίος έζησε στα χρόνια του Λέοντος του Ισαύρου, στρατιωτικός. Τον έστειλε όμως ο Λέων να καταστήλει εσωτερικές διαμάχες. Έβλεπε όμως ότι άδικα χυνόταν αίμα ανθρώπινο και δεν το ήθελε αυτό. Έβλεπε δηλαδή ότι οι ηγεμόνες καταχρώνται της εξουσίας για να τις στρέψουν ενάντια στην ατομική ελευθερία των ανθρώπων. Και έτσι πήρε και 12 στρατιώτες ακόμη που ενεπνέοντο από τις ίδιες αρχές και πήγαν στη Θεσσαλία. Εκεί ασκήτευαν, προσευχόμενοι και δεόμενοι στο Θεό για τη σωτηρία τη δική τους, στα βούνενα της Θεσσαλίας και για όλου του κόσμου τη σωτηρία. Όμως όταν φτάσαν οι άβαροι εκεί, σκότωσαν αμέσως τους στρατιώτες και τον ίδιον του έκοψαν την κεφαλή. Αίμα, ποτάμι έτρεξε. Και από το δέντρο που τους δέσανε, από εκεί τρέχει όπως θα ξέρετε ένα κόκκινο υγρό σαν αίμα, το οποίο όταν το χρησιμοποιούν με πίστη οι άνθρωποι, βρίσκουν θεραπεία σε δερματικές παθήσεις, σε πονοκεφάλους και σε άλλες ταλαιπωρίες. Με τις πρεσβείες και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, ο οποίος καταγόταν από φυλή ανθρωποφάγων, τόσο άγριος ήτανε. Και μάλιστα το πρόσωπό του είχε μια, με συγχωρείτε, σκυλίσια μορφή, σαν σκύλος ήτανε. Γι' αυτό και μερικοί αγιογράφοι παρασύρονται, κάτι είναι λίγο υπερβολικό βέβαια, και σε μερικές αγιογραφίες θα δείτε τον Άγιο Χριστοφόρο με μορφή προσώπου σαν σκύλου. Ήταν γιγαντός όμως. Και ξεκίνησε κάποτε από την Ανατολή που γεννήθηκε προς τη Δύση για να συναντήσει έναν βασιλέα, να θέσει τις υπηρεσίες του, αυτός ο γιγαντός όμως, στη διάθεση του βασιλέως. Στον δρόμο όμως βρήκε έναν ασκητή και τον ρώτησε αν ξέρει έναν βασιλέα για να θέσει τις υπηρεσίες του στη διάθεσή του. Και εκείνος του είπε «Γνωρίζω τον βασιλέα των βασιλευόντων, τον κύριο των κυριευόντων, τον μεγαλύτερο βασιλέα». Και του γνώρισε τον Χριστό. Του μίλησε για τα όπλα με τα οποία εμείς οι ταπεινοί άνθρωποι μπορούμε να παλέψουμε τους δαίμονες. Και είναι αυτά που είπε ο Θεός, η προσευχή και η νηστεία. Νηστεία όμως δεν μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος αφού ανθρώπους έμαθε να τρώει. Του ήταν πολύ δύσκολο. Και τότε ο ασκητής του ανέθεσε μια διακονία αντί της νηστείας. Εκεί κοντά υπήρχε ένας ποταμός. Γέφυρα στο ποτάμι αυτό δεν υπήρχε. Και ήταν μεγάλη ταλαιπωρία των ανθρώπων να περάσουν απέναντι. Τον έβαλε λοιπόν σαν γιγαντόσωμος που ήταν και μπορούσε να είναι και πάνω από τα νερά του ποταμού, να μεταφέρει τους ανθρώπους από τη μια όχθη στην άλλη. Έφτιαξε μια καλύβα εκεί στην όχθη του ποταμού και πράγματι
με κόπους και θυσίες μετέφερε στους ώμους του τους ανθρώπους που θέλαν να περάσουν απέναντι. Κάποτε ένα παιδί τον κάλεσε να τον βοηθήσει. Πράγματι τον πήρε στους ώμους του. Το ποτάμι ήταν βαθύ εκείνη την ημέρα, πήρε και ένα ξύλο για να μπορεί να αντιστέκεται. Όσο όμως βάδιζε, διέσχιζε το ποταμό, ένιωθε το βάρος ασήκωτο επάνω του. Όταν φτάσαν απέναντι, λέει στο παιδιού, παιδί μου, όλο τον κόσμο να είχα επάνω μου, τόσο βάρος δεν θα είχα. Μα του λέει, μετέφερες επάνω σου τον δημιουργό του σύμπαντος κόσμου. Αυτόν που βαστάζει στα χέρια του όλο τον κόσμο. Και ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι αφιέρωσε τη ζωή του στη διακονία του Θεού και των ανθρώπων, βαπτίστηκε, αλλά και το δικό το τέλος ήταν μαρτυρικό. Όπως και του Αποστόλου Θωμά το τέλος ήταν μαρτυρικό, διότι περιόδευσε για να κηρύξει το Λόγο του Θεού στους Μίδες, στους Πάρθους, στους Ινδούς, και οι Ινδοί του δώσανε το μαρτυρικό τέλος του. Όλοι αυτοί οι Άγιοι δεν είναι μακριά μας. Έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, αν απλώσουμε το χέρι μας, θα αγγίξουμε τους Αγίους μας, τόσο κοντά μας είναι. Όλοι αυτοί οι Άγιοι μας περιφρουρούν, μας προστατεύουν, μας βοηθούν, εφόσον και εμείς το θέλουμε. Και δεν παρασυρώμεθα από τόσα αντίθετα ρεύματα που μας καλούν να τους ακολουθήσουμε, να τα ακολουθήσουμε. Και προπαντός, μεγάλη προσοχή αδελφοί μου, στις αιρέσεις, αλλά και στις μαγείες. Αν υπάρχουν 10.000 ιερείς, υπάρχουν 60.000 μάγοι. Στο Πετραχύλι μας έρχονται άνθρωποι οι οποίοι μας λένε τις ταλαιπωρίες, τις ψυχικές και τις οικονομικές και τις οικογενειακές και τις κοινωνικές που υπέστησαν όταν ξεγελάστηκαν και κατέφυγαν στους μάγους. Και όταν αφήνουν εδώ τον παλαιό άνθρωπο ή οπουδήποτε, σε όποιο πνευματικό, και τους διαβάζονται οι σχετικές ευχές, νιώθουν πια ότι ζουν ελεύθερα. Νιώθουν πια ότι έχουν τον εαυτό τους, ότι έχουν την οικογένειά τους. Ας βαδίσουμε κι εμείς κάτω από τη σκέπη της Αγίας μας Εκκλησίας, που είναι ο παρατηνόμενος Χριστός εις τους αιώνας. Στην Εκκλησία, έλεγε ο Άγιος Ιάκωμας, βρίσκομαι την υγεία και την παρηγοριά της ψυχής μας. Ευχόμεθα η χάρη των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου και οι ευχές του Αγίου Γέροντος Κυρίλου, οι πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων να μας σκεπάζουν, να μας καθοδηγούν και να μας βοηθούν στη σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. Αμήν. Χριστός Ανέστη.